και το υλικό που γίνεται συγκόλληση. Ένα... Σιλικόνη. Σιλικόνη αυτή η θερμοσυστηλόνη, πώς τη λέμε, σιλικόνη. Θερμοκολλητική μάλλον σιλικόνη. Τώρα περιμένουμε λίγο να στεγνώσει. Αυτό δεν είναι και τόσο καλή σύνδεση. Για να δούμε εδώ πέρα το πρώτο στάδιο. Ο μπροστινός πλωτήρας ο μικρός. Τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Δύο πλαίνη. Ξύλο, πελιζόλ και αλουμίνιο. Ώστε να είναι όσο γίνεται πιο ελαφρύ στην κατασκευή. Να τραβάει πιο καλά το παραγάδι μας και με ελάχιστο αέρα. Από ό,τι βλέπουμε το καραβάκι μας ζυγίζει πολύ λίγο, δεν είναι. Δηλαδή ούτε 50 γραμμάρια δεν πρέπει να ζυγίζει. Είναι λίγο παραπάνω. Όσο γίνεται πιο ελάχιστο. Ας προχωρήσουμε τώρα στη διαδικασία να βάλουμε το πανάκι μας. Τώρα εδώ θέλει κι άλλο στριμώμα. Το πανί τι είναι, Χρήστο? Μια απλή σακούλα, δεν είναι κάτι. Μια σακούλα άσπρη, να είναι διαφημιστική, ε. Άσπρη. Και λίγο κοντρούτσι για να αντέχει να μην είναι πιο απλή. Λεπτή σακούλα. Το άσπρο γιατί για μπορούμε να βλέπουμε το καναβάκι μας μέσα στη θάλασσα πιο εύκολα. Και από ό,τι βλέπω το άσπρο το βάζουμε από την πίσω πλευρά. Αυτή είναι που θα βλέπουμε εμείς όταν θα μολύσουμε το καταμαρά μας ή το καραβάκι μας, όπως έλεγα, στο οποίο ο καθένας. Από μακριά φαίνεται αρκετά καλά. Τελευταία μας δουλειά είναι τώρα να πουλήσουμε τα πλαϊνά. Δεν κολλά. Μας είναι τώρα σχεδόν έτοιμο. Αυτό που μένει είναι να βάλουμε τα ζύγια που λέμε, ώστε να μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατεύθυνση του καταμαρά. Για να προσαρμόσουμε τα ζύγια έχουμε δηλώσει δύο βιδούλες, ίδιο πρόκειες ότι θέλουμε να βάλουμε. Δεξιά και αριστερά από κάθε πλωτήρα.
φτιάξαμε τα ζύγια, θα βάλουμε και το στριφτάρι στο κέντρο τους, με αυτόν τον τρόπο. Και πάνω σε αυτό θα δέσουμε τη μάνα του αγαρίου μας. Τώρα, ρυθμίζοντας τη θέση του στριφταριού, εύκολα βλέπετε, πάνω στη μάνα, είτε δεξιά είτε αριστερά, με μικρές παραρρυθμίσεις, όχι πολύ μεγάλες αποκλίσεις, μπορούμε να δέσουμε κατεύθυνση στο καταμάνα μας. Πηγαίνοντας λίγο πιο δεξιά το κέντρο, τα ζύγια, το καταμάνα μας θα πάει προς τα δεξιά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση πάει προς τα αριστερά. Βάζοντας το ακριβώς στο κέντρο και έχοντας πάντα βέβαια το καιρό από πίσω, θα πάει η πορεία ακριβώς σε ευθεία. Πολύ ωραία. Άρα τώρα, ώρα για ψάρεμα σου, δεν είναι. Ώρα για ψάρεμα, θα τελειώσουμε το παραγάδι μας και φύγαμε. Πάντα το φτιάχνουμε το καραβάκι έτσι όπως τύχει. Ναι, αν θέλουμε, ο καθένας έχει τη δικιά του έμπνευση. Μπορούμε να βάλουμε μπουκάλια για φλωτίδες. Μπορούμε να βάλουμε ένα φελιζόλ μεγάλο και αυτό είναι όλο. Άλλος βάζει σαμπρέλα, αλλά δεν έχουν σωστή διεύθυνση τα καραβάκια πάνω που θέλουν αυτά, ανάλογα με τον αέρα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο κατασκευής μπορούμε εμείς να κατευθύνουμε το καραβάκι μας στο σημείο που θέλουμε να ψαρέψει. Πολύ ωραία. Ένα άλλο καραβάκι, ξέρω εγώ, μια πιο παλιά κατασκευή. Είναι αυτή εδώ. Σχεδόν η ίδια κατασκευή, απλώς έχει πιο μεγάλο πάνε για ημέρα με, πολύ, με λίγο αέρα και μπουκάλια αντί για φελιζόλο. Ένα άλλο πόσο μερακλείδες σήμαστε καθένας, φτιάχνει την κατασκευή του. Το σκεπτικό πάντως είναι το ίδιο, έτσι. Το ίδιο, έτσι. Να φτιάξουμε σιγά σιγά το στόλο μας. Εμείς μόνο τη καραβάκι θέλουμε. Είτε με μεγάλο πανί, είτε με μικρό, ανάλογα στις συνθήκες που διαβούν γενικά σε αυτή τη μέρα. Αυτά τώρα είναι τα παραγαλάκια, έτσι. Πόσα γκέσρα συνήθως έχουμε, Χρήστο? Αυτά τώρα δεν μπορώ να... χρησιμοποιήσουμε όσα θέλουμε. Ο νόμος λέει 150 γκέσρα. Αλλά 50-60 γιστράκια για παράκτιο ψάρμα είναι, πιστεύω, υπεραρκετό. 40 με 50 είναι πολύ καλά, τα 60 που έχουμε εδώ είναι υπερβολή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να ρίξουμε το παραγάλι μας είτε αφρωτά, με τη βοήθεια αφελών που μπορούμε να βάλουμε ένα 10 γιστρία. Και είτε πατωτά, με τη χρήση μικρών μολυβιών. Ας δούμε τώρα ένα ρίξιμο παραγαδιού από την ακτή στο βράχο για σαργούς και μελανούρια. Για δόλωμα στο παραγαδάκι μας επιλέξαμε φαραώ που αρέσει στα ψάρια αυτά.